Ζούμε στην εποχή της ψηφιοποίησης και των έξυπνων συσκευών. Πλέον τα κινητά που κρατάμε στα χέρια μας μπορούν να κάνουν τα πάντα και να μας παρέχουν δεκάδες διαφορετικά εργαλεία με το πάτημα ενός κουμπιού. Με τα λεγόμενα apps. Ξέρατε ότι μπορείτε και εσείς να φτιάξετε μια εφαρμογή στο κινητό σας τηλέφωνο και να τη δείτε να λειτουργεί. Σε αυτή τη δραστηριότητα θα γνωρίσουμε την εκπαιδευτική πλατφόρμα του MIT App Inventor. Το App Inventor είναι ένα εξαιρετικά εύχριστο και δωρεάν εργαλείο που μας δίνει τη δυνατότητα να δημιουργήσουμε ψηφιακές εφαρμογές για κινητά τηλέφωνα ή tablet σε ένα περιβάλλον οπτικού προγραμματισμού με πλακίδια, που κάνει τη δημιουργία εφαρμογών παιχνιδάκι. Είστε έτοιμοι να κάνετε τα πρώτα σας βήματα στο συναρπαστικό κόσμο της δημιουργίας των εφαρμογών? Πειραματιστείτε κι εσείς και που ξέρετε, μπορεί μια μέρα οι δημιουργίες σας να μας αλλάξουν τη ζωή. Πάμε να δούμε τώρα τι θα χρειαστούμε για να φτιάξουμε τις δικές μας εφαρμογές. Αρχικά θα χρειαστούμε το κινητό μας τηλέφωνο ή ένα tablet με λειτουργικό Android. Και για αυτούς που έχουν λειτουργικό συσκευή σε iOS, υπάρχει αντίστοιχο emulator. Έπειτα θα χρειαστούμε τον υπολογιστή μας για να γράψουμε το πρόγραμμα της εφαρμογής. Τέλος, και οι δύο συσκευές μας θα πρέπει να είναι συνδεδεμένες σε Wi-Fi, μάλιστα θα πρέπει να είναι συνδεδεμένες και στο ίδιο δίκτυο. Πάμε τώρα να επισκεφτούμε την ιστοσελίδα του MIT App Inventor. Είμαστε στη σελίδα και πάνω αριστερά βλέπουμε το Create Apps. Εάν είστε πρώτη φορά χρήστη στη σελίδα του App Inventor, θα σας ζητήσει να κάνετε εγγραφή στην πλατφόρμα. Εμείς έχουμε ξαναμπεί, οπότε προχωράμε. Από την καρτέλα My Projects, επιλέγω το Start a New Project κάθε φορά που θέλω να φτιάξω μια καινούρια εφαρμογή και μου βγάζει να της δώσω ένα όνομα που αναλόγως επιλέγω. Πλέον βρισκόμαστε στο περιβάλλον υλοποίησης της εφαρμογής, όπου και μπορούμε να επεξεργαστούμε την οθόνη της εφαρμογής, να προσθέσουμε, να μετονομάσουμε και να επεξεργαστούμε αντικείμενα, να ανεβάσουμε διάφορα αρχεία πολυμέσων και να υλοποιήσουμε εντολές χρησιμοποιώντας πλακίδια προγραμματισμού. Όλα αυτά μπορούμε να τα κάνουμε από τις καρτέλες Designer και Blocks, που βλέπουμε ακριβώς εδώ. Εδώ είναι η καρτέλα Designer και εδώ είναι η καρτέλα Blocks, που αυτή τη στιγμή είναι κενές και περιμένουμε να βάλουμε τις εντολές μας. Στην οθόνη εφαρμογής βλέπουμε την εφαρμογή μας όπως εμφανίζεται στο κινητό μας τηλέφωνο, γι' αυτό και έχει σαν προσομοίωση ένα κινητό τηλέφωνο. Αριστερά βλέπουμε τις παλέτες μας, από όπου υπάρχουν οι βιβλιοθήκες των εντολών. Από την παλέτα User Interface μπορούμε να προσθέσουμε αντικείμενα, components δηλαδή, σύροντάς τα στην οθόνη εφαρμογής. Για παράδειγμα, ένα button, το σέρνω και το βάζω στην οθόνη μου. Από την παλέτα Media μπορούμε να προσθέσουμε διάφορα αρχεία πολυμέσων στην οθόνη της εφαρμογής μας, όπως είναι ήχος, κάμερα, εικόνες. Και όλα αυτά τα αντικείμενα, μόλις τα προσθέσουμε, περνάνε στα αντικείμενα Components, που είναι στην στήλη δεξιά. Κάθε φορά που επιλέγουμε ένα αντικείμενο από τη λίστα Components, αυτό γίνεται πράσινο και μου βγάζει δεξιά του τα αντίστοιχα properties, δηλαδή τις ιδιότητες που έχει. Τα properties αλλάζουν ανάλογα με το αντικείμενο που επιλέγω. Τώρα, πάμε να δούμε τι έχει και στην καρτέλα Blocks. Περνάμε από την καρτέλα Designer, από όπου βλέπουμε τα κουμπιά που βάζουμε στην οθόνη του κινητού, και πάμε στην καρτέλα Blocks για να γράψουμε με τη βοήθεια πλακιδίων εντολών τον κώδικα που θα έχει η εφαρμογή μας. Στην πρώτη κατηγορία Built-in βλέπουμε τα ενσωματωμένα πλακίδια, τα οποία χωρίζονται σε 8 κατηγορίες. Μεταξύ αυτών η Control, που τη χρησιμοποιούμε πολύ συχνά, η Logic, η Math και διάφορες άλλες. Στη συνέχεια βλέπουμε τα πλακίδια που αφορούν στα συγκεκριμένα αντικείμενα που βάλαμε πριν στη λίστα Components, αν θυμάστε, τα οποία όταν τα πατήσω θα βγάλουν και τις αντίστοιχες εντολές. Κάθε φορά επιλέγουμε το αντικείμενο που θέλουμε να προγραμματίσουμε και έτσι ανοίγουμε το σιρτάρι των εντολών που αντιστοιχούν στο αντικείμενο αυτό. Τα διαθέσιμα πλακίδια εντολών αλλάζουν ανάλογα με το αντικείμενο. Τώρα, εδώ είναι η κεντρική οθόνη, αλλιώς Blocks Viewer. Εδώ δημιουργούμε το πρόγραμμά μας ή βλέπουμε αν υπάρχει κάποιο πρόβλημα με αυτό. Κάθε φορά μεταφέρουμε τις εντολές πλακίδια στην οθόνη προγραμματισμού από το παράθυρο Blocks, κουμπώνοντας κατάλληλα τα Blocks έτσι ώστε να σχηματίσουμε λογικές αλληλουχίες εντολών και να δημιουργήσουμε τον κώδικα της εφαρμογής μας. Για παράδειγμα, αν επιλέξω το button, θα μου βγάλει κάποιες εντολές, διαλέγω αυτήν εδώ και τη σέρνω και μέσα μπορώ να κουμπώσω μία άλλη εντολή. Οι εντολές που κουμπώνουν μεταξύ τους είναι συμβατές και αν δεν είναι συμβατές, τότε δεν θα μπορούν να κουμπώσουν και μεταξύ τους. Για παράδειγμα, αν πάρω την εντολή από το Logic με αυτό εδώ το σχήμα, βλέπω ότι δεν μπορεί να κουμπώσει μέσα στο παζλάκι. Οπότε τη σβήνω, ρίχνοντάς τη στον κάδο. Αν πάρω μία άλλη εντολή, για παράδειγμα την If, τότε βλέπω ότι αυτή μπορεί να κουμπώσει μέσα στο προηγούμενο σχήμα μου.
στις επόμενες δραστηριότητες του App Development θα δείτε πώς μπορούμε να συνδυάσουμε αυτά τα πλακίδια έτσι ώστε να δημιουργήσουμε το δικό μας πρόγραμμα ή εφαρμογή στο κινητό μας. Αφού φτιάξουμε την εφαρμογή μας και στην καρτέλα Designer και στην καρτέλα Blocks, ήρθε η ώρα τώρα να συνδέσουμε την Android συσκευή μας. Πρέπει όμως προηγουμένως να έχουμε εγκαταστήσει στο κινητό μας ή το tablet την εφαρμογή MIT AI 2 Companion από το Google Play Store. Αφού έχουμε κατεβάσει την εφαρμογή, συνδέουμε τον υπολογιστή και τη συσκευή στο ίδιο δίκτυο Wi-Fi. Για να συνδέσουμε την εφαρμογή που δημιουργήσαμε στο App Inventor με τη συσκευή μας, θα πρέπει να πάμε στην καρτέλα Connect, να επιλέξουμε το AI Companion και μετά θα μας βγάλει ένα QR code, το οποίο και θα σκανάρουμε με τη συσκευή μας. Έτσι, η εφαρμογή που θα έχουμε φτιάξει θα περαστεί στο κινητό ή το tablet μας. Αν δεν θέλουμε να σκανάρουμε το QR code με το κινητό μας, υπάρχει και μια εναλλακτική οδός. Εδώ πέρα βλέπουμε ότι υπάρχει και ένας κωδικός, τον οποίο και μπορούμε να βάλουμε. Αν έχουμε συνδέσει την εφαρμογή μας μέσω της καρτέλας Connect, θα μπορούμε να βλέπουμε ζωντανά την εφαρμογή στην Android συσκευή. Όσο διαρκεί η σύνδεση μεταξύ των δύο, οι αλλαγές που κάνουμε στην περιοχή Designer ή στην περιοχή Blocks θα ενημερώνονται αυτόματα και στη συσκευή μας. Για να συνεχίσουμε να χρησιμοποιούμε την εφαρμογή στο κινητό μας τηλέφωνο ή το tablet και να τη μοιραστούμε με τους φίλους μας, θα πρέπει να την πακετάρουμε στην καρτέλα Build. Πατώντας στην καρτέλα Build, βλέπω ότι μου βγάζει δύο επιλογές. Η πρώτη είναι να συνδεθεί με το app μέσω του QR code και η δεύτερη να σωθεί στον υπολογιστή μας σαν αρχείο. Στη συνέχεια από την καρτέλα Project, στο κεντρικό μενού, επιλέγουμε το Export Selected Project για να κατεβάσουμε τον κώδικα της εφαρμογής στον υπολογιστή μας. Κάθε φορά που φτιάχνουμε ένα νέο project μπορούμε να το αποθηκεύσουμε και να το δούμε από τη λίστα των project μας στο My Projects. Είστε έτοιμοι να φτιάξετε τώρα τις δικές σας εφαρμογές? Δείτε όλα τα υπόλοιπα βίντεο που έχουμε στην κατηγορία App Development και προσπαθήστε και μόνοι σας στο σπίτι. Επισκεφτείτε τον οδηγό της δραστηριότητας για περισσότερες πληροφορίες, αναλυτικές οδηγίες και πηγές.